Λοιπόν, να καλησπέρα σε αυτό το σημείο τον κύριο Χρήστο Γρίβα, υποψήφιο βουλευτή στι περασμένε εκλογέ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γρίβα, σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ απόψε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς σας φάνηκε το νέο υπουργικό, το νέο υπουργικό σχήμα που ορκίστηκε σήμερα? Θα κριθεί από την παραγωγή και την υλοποίηση πολιτικών, αλλά ως εικόνα το 63 του κυρίου Μητσοτάκη, διάβαζα λίγο πριν έτσι, να έρθω εδώ τις δηλώσεις του που έκανε όταν ο ίδιος ήταν στην αντιπολίτευση και μιλούσε για τα ολιγάριθμα και ευέλικτα κυβερνητικά σχήματα και σήμερα... Πέρασαν χρόνια από τότε. Ναι, για την αξιοπιστία του λόγου εννοώ, δεν είναι θέμα που ότι την αξιοπιστία του... Υπήρχαν αυτές οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, και απλά φαίνεται ότι είναι ατέλειωτες διευθυντήσεις έτσι... Όχι σε κομματικών, διευθυντήσεις και τακτοποίησης προσώπων και υποσχέσεων που δόθηκαν προς πολλές κατευθύνσεις, γιατί δεν φαντάζομαι αυτό να έχει μια αγωνίες και υλοποίηση πολιτικών αυτό το σχήμα. Εκτός από το θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο ως πολίτης περισσότερο, αλλά και ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο ας το δει ο φιλελεύθερος κατά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκης, πώς βρήκε θέση στο κυβερνητικό του σχήμα υφυπουργός, η οποία έκανε και είναι εδώ καταγεγραμμένη, αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε, έτσι, τις δηλώσεις για το θέμα της αυτοδιάθεσης των γενικών και του γενικού κορμιού, η βουλευτής του, η οποία ανέλαβε σήμερα υφυπουργός, και η οποία ήταν οπαδός του αγέννητου παιδιού και συμμετείχε στις καμπάνιες της Εκκλησίας και της θεσμική κατοχήρωση από τη μεριά της Εκκλησίας την ημέρα του αγέννητου παιδιού. Τι δουλειά έχουν αυτές στο φιλελεύθερο στρατόπεδο του κ. Μητσοτάκη, εντός εισαγωγικών, τέτοιου είδους πολιτικές και τέτοιου είδους πρακτικές, και να επιβραβεύονται κιόλας με υφυπουργοποίηση. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα της Νέας Δημοκρατίας με μικρά κόμματα κοινοβουλευτικά πλέον από δεξιά της. Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι ειδικά για αυτό το θέμα, και επειδή ξέρω και εσείς κύριε Δόκο, και γενικά στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Μαζί σας. Το γνωρίζω αυτό. Έτσι. Δεν μπορεί να κλείνεις το μάτι τώρα κάνοντας τέτοιου είδους κινήσεις και ζητήματα τα οποία είναι λυγμένα, γιατί με αυτή την ατζέντα έρχεται. Μιας και το συζητάμε αυτό τώρα, εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς από το ότι θα υπάρχουν στη Βουλή κόμματα από τα δεξιά της που έχουν κάποιες θέσεις που γνωρίζουμε. Θα επηρεαστεί η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα γίνει πιο συντηρητική, θα γίνει πώς θα την ύπαρξη αυτών των κομμάτων που μπήκαν στη Βουλή από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας? Θα κριθεί, για να μην λέμε ότι βιαζόμαστε έτσι και θα κριθεί αυτό το πράγμα, αλλά και προεκλογικά η ατζέντα και ο λόγος είχε στοιχεία τέτοια που έκλεινε το μάτι στην προσπάθειά του να κερδίσει ψηφοφόρους, και γι' αυτό κατά τη γνώμη μας τα συζητήσαμε και εδώ, ανέδειξε μια σειρά από ζητήματα τα οποία δεν υπήρχαν στην ουσία, όπως το ζήτημα με τη Θράκη, οι λογικές οι οποίες αναπτύχθηκαν με αφορμή το ναυάγιο, με το φράχτη. Αυτή η ατζέντα την ενσωμάτωσε κατά έναν τρόπο. Από τις πρώτες στις δεύτερες εκλογές περισσότερο. Ναι. Από τις πρώτες προς τις δεύτερες εκλογές, την προσπάθειά του να ενσωματώσει το ακροδεξιά ακροατήρια, για να μην έχει διαρροές, αν το θέλετε, προς τα ακροδεξιά, κάτι το οποίο δεν επιτεύχθηκε. Και ελπίζω ότι να μην. Αλλά σας λέω και πάλι, ένα δείγμα γραφής, η υφυπουργοποίηση μιας βουλευτής του, η οποία ευθέως αμφισβήτησε και αμφισβητεί και στράφηκε ενάντια στο δικαίωμα της γυναίκας και την αυτοδιάθεση του να μπορεί να κρατάει ή όχι το παιδί, και είναι ενεργό μέλος στο κήρυγμα της Εκκλησίας για την διάθεση του, για την ημέρα του αγέννητου παιδιού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει δεξιότερη για να αντιμετωπίσει αυτά τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά πλέον στην Ελληνική Βουλή. Για πάμε σε εσάς τώρα, είναι μια δύσκολη περίοδος από εδώ και πέρα για εσάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς τι θα κάνει. Πάντως έχει θέσει τον εαυτό του στην κρίση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι θα υπάρξουν διαδικασίες εκλογής νέου αρχηγού, στις οποίες όμως θα συμμετάσχει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το συμπέρασμα μέχρι τώρα έχουμε οι περισσότεροι. Δεν ξέρω τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς τι έχετε καταλάβει, τι λέτε? Για 2-3 μέρες θα περιμένουμε, φαντάζομαι, μέσα στη βδομάδα. Θα υπάρχει σύγκληση των πρώτων οργάνων, της εκκλησιστικής, του Εκκλησιστικού Γραφείου, της Πολιτικής και του Πολιτικού Συμβουλίου,
για να συζητηθεί το χρονοδιάγραμμα και να υλοποιηθεί με ποιον τρόπο ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτά τα οποία θα υλοποιηθούν, mm-hmm. αυτά τα οποία εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας. Και που πρέπει, και που πρέπει να υπάρξουν, έτσι δεν είναι. Και θα πρέπει και το σόφρον, γιατί κουράσαμε, κύριε Ντόκα, να. Και το πληρώσαμε, είπαμε, το προηγούμενο διάστημα και το πληρώσαμε και εκλογικά. Κουράσαμε την ελληνική κοινωνία με τις ατέλειωτες δηλώσεις και παρεμβάσεις από διάφορες πλευρές, κακοφωνίες στις περισσότερες περιπτώσεις και σε προγραμματικό επίπεδο και για τα θέματα χειρισμών. Και τώρα βλέπω ότι δεν ας ηρεμήσουν λίγο, ας σιωπήσουν. Εντάξει, καταλαβαίνουν όλη την ανάγκη να πούνε και να πάρουν θέση στο δημόσιο λόγο και να συνδιαμορφώσουν αυτές τις εξελίξεις. Κάποια στελέχη που μπορεί να είναι μέρος του προβλήματος, λέτε, εμφανίζονται ξανά στις τηλεοράσεις. Υπάρχουν βαρύδια στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Βαρύδια. Άτομα, να το πω διαφορετικά, να το πω πιο ελαφρά. Άτομα που έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση του μεγαλύτερου κομματιού των πολιτών και του μεγαλύτερου κομματιού των μελών, αν θέλετε. Βαρύδια. Υπάρχουν άτομα που βαρύδια, έχουν απαξιωθεί. Κύριε Ντόκα, βαρύδια, και το είπαμε, δεν το λέω εγώ Γρίβας αυτό. Ναι. Το είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Ότι η πολυσπερμία, η κακοφωνία στο δημόσιο λόγο, ο καθένας να βγαίνει και να λέει τα δικά του, τη δικιά του προσέγγιση, τη δικιά του ανάλυση, από προγραμματικά μέχρι πολιτικά, μέχρι και φυσιογνωμικά ζητήματα του χώρου, δεν μας βοήθησε. Και τώρα βλέπω ότι και πάλι κάποιοι δεν προλαβαίνουν, δεν μπορούν να κάνουν αυτοσυγκράτηση, έστω και γιατί. Πρέπει κάποιοι να μείνουν πίσω. Πρέπει κάποιοι να μείνουν πίσω στη νέα προσπάθεια. Να καταλάβουν. Στη νέα προσπάθεια δεν θα χωρούν αυτού του είδους οι πρακτικές. Έχει κουραστεί, κύριε Ντόκα, η ελληνική κοινωνία. Τι κακό θα είναι για δύο μέρες να περιμένουμε την εισήγηση του θεσμικά υπεύθυνου, του Πρόεδρου του κόμματος, προς στο εκτελεστικό γραφείο να συνεδριάσει. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τώρα και σήμερα και τοποθετούνται, κάνουν δηλώσεις, άλλοι για τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, άλλοι για το είδος της αντιπολίτευσης, άλλοι για το τι πρέπει να κάνει ο Τσίπρας, αν θα πρέπει να υπάρχει διαρχία, αν θα πρέπει να είναι πρόεδρος. Άλλοι κάνουν δηλώσεις ότι δεν πρέπει να κάνουμε να οδηγηθούμε σε ανθρωποφαγία. Δεν υπάρχουν. Γιατί είναι ώρα σιωπής. Και το οφείλουμε καταρχήν απέναντι στα δεκάδες χιλιάδες μέλη μας, αλλά και στον κόσμο που με αγωνία περιμένει από μας από εδώ και πέρα τις κινήσεις εκείνες που θα μας πάνε στην επόμενη μέρα, στον καινούργιο κύκλο. Γιατί όντως, κύριε Ντόκα, έκλεισε ένας κύκλος. Όπως είπε, αυτό είναι πλέον γεγονός. Έκλεισε ένας ιστορικός πολιτικός κύκλος αυτού του χώρου. Κάποιοι εχθροί σας λένε ότι έκλεισε οριστικά ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, θα το δούμε, γιατί και κάποιοι προσδοκούσαν τα ευθέως στο σχολείο και κάποιοι έβαλαν στόχο στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις να γίνουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, χαλίφιδες στη θέση του χαλίφι, και έκαναν και πανηγύρια γιατί είχαν οριακές. Για το Πασόκ τώρα. Προφανώς τώρα. Με πανηγύρια το 1-2% και τελικά αυτά τα πράγματα δεν επιβεβαιώθηκαν από την πολιτική επιλογή του κόσμου, όχι ότι τα αποτελέσματα είναι καλά για μας, αλλά και κάποιοι έτσι, μην μεγαλοποιούν τα αποτελέσματα και τις οριακές ανώτητες. Προφανώς τώρα, δεν έχει ή βλέπω ή εξ αριστερών, όταν χάνεις, να κάνω και αυτό το σχόλιο, όταν χάνεις από τη μια εκλογική αναμέτρηση στην επόμενη, από τις 21 του Ιούνιου, στην 25 Μαΐου, συγγνώμη, στην 25 Ιουνίου, χάνεις και ψήφους σε απόλυτο αριθμό και βγαίνεις στον δρόμο μηχανάκι και ζητοκραυγάζεις γιατί είσαι εδώ παρόν, όταν κερδίζει η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, με τέτοιο, μπαίνει στη Βουλή με τέτοια σύνθεση. Ανέβηκε το ποσοστό. Μιλάτε για το κουκουέ στη δεύτερη περίοδο. Ανέβηκε το ποσοστό. Χάνεις όμως σε απόλυτους ψήφους. Δηλαδή δεν κερδίζεις από την κοινωνία, δεν κερδίζεις και βγαίνεις. Ενώ βγαίνει η Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση της χώρας, έχουμε τραγική επανεμφάνιση της ακροδεξιάς σε όλες τις εκφάνσεις, από τον εθνικισμό, το φονταμεντελισμό της ελληνικής της νίκης, μέχρι και το νεοναζιστικό και φασιστικό μόρφωμα. Είναι τώρα εποχές στους πολίτες να βγαίνουμε και εμείς και όλη αυτή η χώρα, ειδικά ο χώρος της πέρα της Νέας Δημοκρατίας και προς τα αριστερά, είναι ώρες για πανηγύρια και για οποιασδήποτε τριαμβολογίες. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί με σοβαρότητα, και αυτό πρέπει να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μπορεί, κύριε Ντόκα, όλη αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε, όπως και εσείς πολύ σωστά κάνετε και θέλετε τα ερωτήματα, και την κάνει και η ελληνική κοινωνία, αν το θέλετε. Έτσι, έτσι. Και ταυτόχρονα να υλοποιούνται πολιτικές. Από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Την Βουλή θα την κλείσει 3 Αυγούστου. Έχει έτοιμα νομοσχέδια. Το ένα ειδικά το εξήγηλε σήμερα για το επιτελικό κράτος, που πάει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δομές. Έχει έτοιμο νομοσχέδιο, και το οποίο θα το περάσει μέχρι τις 3 Αυγούστου, που θα φέρει καινούργιες διατάξεις όσον αφορά
τη φορολογία, μεταρρυθμίσει. Ναι, αν εμείς λοιπόν κάνουμε αυτή τη διαδικασία και είμαστε σε μια ατέλειωτη ισοστρέφεια, σε μια ατέλειωτη συζήτηση. Δεν θα την αποφύγετε την ισοστρέφεια. Είναι υπαρκτό. Δεν θα την αποφύγετε. Είναι υπαρκτό, το καταλαβαίνω. Αυτό το αποτέλεσμα τώρα δεν θα την αποφύγετε. Αλλά αν θέλουμε. Αδύνατο τεχνικά. Ναι. Αν θέλουμε, το είπα και πάλι. Ότι εγώ δεν θέλω να πάρω. Κατανοητό αυτό που είπατε. Είναι απόλυτα κατανοητό. Εγώ, κύριε Ντόκα, όπω και έκανα πριν και σε όλη αυτή. Εγώ δεν θέλω να πάρω μέρο σε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Εγώ δεν του καταλαβαίνω. Αν σα ρωτήσω την προσωπική σα άποψη, αν θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να είναι ο επικεφαλής τους επόμενους μήνες. Θα ακούσω τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν θα μου απαντήσετε, ναι. Γιατί ακούω ονόματα τώρα διαδόχων, Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Σακελαρίδης. Δεν θα μου πείτε σε αυτά. Έχουμε, κύριε Ντόκα, έχουμε ένα, το τονίζω, γιατί το έζησα. Να. Ανάμεσα, ειδικά στην εκλογική αναμέτρηση, κύριε Ντόκα, από την 21η Μαΐου μέχρι τις 25. Ο κόσμος είναι κουρασμένος, πληγωμένος. Αλήθεια είναι. Νιώθει ιτημένος, πληγωμένος. Και θέλει από εμάς, έστω και αυτές τις δύσκολες ώρες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Γιατί και όλοι έχουν το ίδιο άγχος. Πού θα πάει αυτό το εγχείρημα, θα επιβιώσουμε, λέω για τον κόσμο. Όπως το λέτε είναι, το ερώτημα είναι, θα επιβιώσει. Θα επιβιώσει, ναι. Εμείς λέμε με τι ώρα. Εγώ λέω ξεκάθαρα κάτι. Όταν μιλάμε για επιβίωση, δεν μιλάμε για επιβίωση και για επιστροφές στις λογικές ενός μικρού κόμματος στην αντιπολίτευση. Ως κόμμα εξουσίας. Ως κόμμα εξουσίας είναι η συζήτηση. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Και νομίζω ότι αυτό είναι πλέον για όσους. Καταλαβαίνω, διακηρυγμένο στόχος, ότι δεν μπορούμε εμείς να έχουμε επιστροφή στις λογικές και στις πρακτικές του κόμματος διαμαρτυρίας. Υπάρχουν τέτοιες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τώρα, είπατε και πριν, εν κινήσει πρέπει να γίνουν όλα. Εν κινήσει, είστε αξιωματική αντιπολίτευση σε κάθε περίπτωση. Χαμηλά, με μεγάλη διαφορά από την κυβέρνηση, με μεγάλη. Αλλά εσείς είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Εν κινήσει πρέπει να γίνουν όλα. Εδώ όμως υπάρχουν παγίδες. Υπάρχουν κάποια στελέχη, μια τάση, προεδρική θα έλεγα, η οποία τάση λέει ότι πρέπει να προχωρήσετε σε fast track διαδικασίες, ακριβώς επειδή υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση υλοποιεί πολιτικές, θα πρέπει πολύ γρήγορα να πάτε σε συνέδριο, αν είναι δυνατόν και μέσα στον Αύγουστο και στο Σεπτέμβριο να έχετε τελειώσει και το θέμα της αρχηγίας με συνέδριο κανονικά, με ψηφοφορία, δεν ξέρω γιατί το καταστατικό σας μιλά για ψηφοφορία των μελών για εκλογή του Προέδρου. Και να έχετε τελειώσει με όλα αυτά μέχρι το Σεπτέμβριο. Εάν γίνει αυτό, θα έχει οπωσδήποτε όλο το εγχείρημα μια προχειρότητα. Είναι οι διακοπές, είναι οι μήνες οι καλοκαιρινοί, δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε ένα συνέδριο με νέους συνέδρους, με νέα εκλογή συνέδρων, θα πάρετε με τους παλιούς. Τώρα με τους παλιούς στη νέα εποχή υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση, υπάρχει και άλλη τάση που λέει πάμε, αφήνουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε κάθε περίπτωση, σας πιέζουν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές, και πάμε σε κανονικές διαδικασίες, εκλογή συνέδρων, εκλογή προέδρου αν θέλετε, από τη βάση Νοέμβρη, έτσι φυσιολογικότερα. Εσείς σε ποια από τις δύο απόψεις θα μπαίνατε, θέλω να ακούσω τη σκέψη σας, τη λογική σας, τη συλλογιστική τη δικιά σας, την προσωπική. Ας περιμένουν, αν είναι έτσι και είναι καταγεγραμμένοι στο δημόσιο λόγο, έτσι, και αν υπάρχει έτσι, αυτή η δημόσια συζήτηση, θα ήθελα λοιπόν εγώ να πω και στις δύο αυτές τάσεις, εντός εισαγωγικών τάσεις, σκέψεις, απόψεις, φιλοδοξίες, πώς διαρρέονται στο δημόσιο λόγο, να είμαι πολύ συνεπής. Ας περιμένουν δύο μέρες. Μέχρι την Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο. Να ακούσουμε αυτόν που έχει τη θεσμική ευθύνη, τις προτάσεις και τις σκέψεις του. Να τοποθετηθούν το συλλογικό όργανο και στο δημόσιο λόγο. Τότε θα καταλάβω και θα προσέλθω κι εγώ και όλα τα μέλη μας, και εγώ ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και όλα τα μέλη του κόμματος θα προσέλθουν αφού έχουμε πάνω. Αυτό το πράγμα, κύριε Ντόκα, το λέω και πάλι, δεν μας έκανε καλό. Όσοι επιμένουν να υλοποιούν αυτού του είδους τις λογικές, αν τα γράφουν αυτά στα social, αν τα γράφουν τα λένε σε πάνελ, αν τα διακυτεύουν ως πληροφορίες. Ακριβώς, σαν πληροφορίες κτλ. Δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αναπαράγουν τον κακό μας εαυτό. Δύο μέρες υπομονή σε έναν κόσμο και σεβασμό σε έναν κόσμο ο οποίος, το τονίζω, είναι πληγωμένος, κουρασμένος, πονεμένος, όχι γιατί ιτήθηκε το κομματικό του, ο κομματισμός του ή το πατριωτικό κομματικό του συνέστημα, είναι κουρασμένος και πληγωμένος και απογοητευμένος για το πού θα πάει η χώρα. Απέναντι λοιπόν σε αυτά τα χιλιάδες μέλη μας, όχι και στους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους μας που προσήλθαν και στις 25 του Ιούνιου και μας ψήφισαν, και απέναντι σε αυτούς, κύριε Ντόκα, που για άλλους λόγους μέσα από το 19 μέχρι σήμερα χάσαμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, πάνω από 800.000 στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, σε όλο αυτό το κομμάτι, ας δείξουμε τώρα στη δύσκολη στιγμή τα άλλα δείγματα γραφής. Αυτό το οποίο δεν κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Ας το κάνουμε τώρα.
Ας γίνουμε πιο σιωπηλοί. Ας μιλάμε πιο υπεύθυνα, χωρίς διαρροή. Θα προκάνουν όλοι να πούν τη γνώμη τους. Θα προκάνουν όλοι να πάρουν η σειρά. Δεν πρόκειται να αφαιρεθεί σε κανέναν ο λόγος. Ας σιωπήσουν όμως. Σε σεβασμό, είπα, στους ψηφοφόρους, στους χιλιάδες μέλη στην κοινωνία. Δύο μέρες, δεν έγινε και τίποτα. Ωραία. Τώρα, εγώ να πω για το Πασόκ που είπατε πριν, ότι οι επιδόσεις του Πασόκ και οι επιδόσεις Ανδρουλάκη, καταγεγραμμένες και στις δύο εκλογικές διαδικασίες, σας δίνουν μια πολυτέλεια πολιτικού χρόνου για να ανακάμψετε. Σας δίνει ο Ανδρουλάκης, άθελά του βέβαια, και το Πασόκ, την πολυτέλεια ενός χρονικού διαστήματος, ενός πολιτικού χρονικού διαστήματος να ανακάμψετε. Είναι στο χέρι σας πώς θα το χειριστείτε, και στο χέρι του Τσίπρα και στο χέρι της ηγετικής ομάδας και στο χέρι όλων σας, αν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πολιτικό χρόνο για να ανακάμψετε ή αν όχι. Υπάρχουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, υπάρχει το όριο των ευρωεκλογών, το πολιτικό όριο των ευρωεκλογών. Θέλω λίγο να σταματήσουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εδώ θα υπάρξει στήριξη, φαντάζομαι, στις περιφέρειες θα υπάρξει στήριξη παρατάξεων, στήριξη υποψηφιωτήτων, έτσι κύριε Γρήβα. Ένα δεν δευτερόλεπτο. Θέλετε να μπείτε καθόλου σε αυτή. Όχι, δεν είναι για όνομα του Θεού. Ένα δευτερόλεπτο μόνο να πω ότι. Και, γιατί μου άρεσε το σχόλιο σας όσον αφορά το τι γίνεται σε σχέση με το Πασόκ και την ανάσα. Τεχνικό είναι το σχόλιο. Σας δίνει πολιτικό χρόνο. Δεν είναι το σχόλιο που έφερε, σας δίνει πολιτικό χρόνο. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω, λέγαμε και εδώ μαζί και είχαμε και ένα φιλοξενούμενο εδώ από το χώρο του Πασόκ Κινάλ και έλεγα ότι. Ο από εδώ χώρος πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ έντονα και εμείς πρωτίστως για το πώς θα ετοιμάσουμε και αν μπορούμε, και αυτό θα είναι το κριτήριό μας με ορίζοντα τις ευρωεκλογές, να γυρίσουμε με όρους διαχείρισης της εξουσίας στην Ελλάδα και στη χώρα μας. Δεν έχει κανένα αυτός ο διαγωνισμός. Αποδείχθηκε ότι δεν περνάει. Αποδείχθηκε ότι κάποιοι που ονειρευόταν και βάλαν στόχο να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Και είναι σωστό αυτό, ναι. Δεν αποδείχθηκε. Ναι. Οπότε θα είναι. Εύχομαι να μην υπάρχει ένας τέτοιος διμέτωπος ξανά, ενώ θα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε ξανά πάλι αυτό το διμέτωπο. Ο οποίος δεν να χτυπάει εσάς μόνο, λέτε. Αυτό, ναι, αυτό, ναι. Το εύχομαι, το ελπίζω και να μείνουμε στο πώς θα ενταχθεί η εναλλακτική πολιτική λύση. Αλλά για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Φαντάζομαι ότι αμέσως μετά τη συνεδρίαση, ένα από τα κύρια ζητήματα που θα μπουν και πρέπει. Γιατί ήταν δέσμευσή μας από την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, ότι αμέσως μετά το αποτέλεσμα και τη συνεδρία των οργάνων, φαντάζομαι μέσα στη βδομάδα, σαν δεύτερο θέμα συζήτησης, θα είναι και το θέμα το πώς θα πορευτούμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι. Δικιά σας άποψη ποια είναι, ότι υπάρξουν ξεχωριστοί υποψήφοι στις περιφέρειες τουλάχιστον. Είστε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε με την υβρία έννοια του όρου, να γίνουν νικηφόρα αυτοδιοικητικά σχήματα. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Και ο χρόνος πλέον είναι. Είναι δύσκολος, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Τέλη Αυγούστου πρέπει να κατατεθούν τα ψηφοδέλτια. Υπάρχει, οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις έφεραν πίσω το σχεδιασμό. Αλλά φαντάζομαι. Ερίσματα δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ πολλά στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα. Επίσης ένα πρόβλημα. Και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το όποιο εγχείρημα, αλλά σε καμία περίπτωση, όταν λέμε ότι θέλουμε να λειτουργούμε ως κόμμα εξουσίας, πρέπει τώρα, έστω και τώρα, να δημιουργήσουμε όρους και προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση και για νικηφόρων σχημάτων στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το Πασόκ θα μπορούσατε να πάτε σε αυτές τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές. Ας περιμένουμε δύο μέρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Γρήβα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο που μας ακούει, ίσως και για την προσωπική σας επίδοση στις εκλογές, οτιδήποτε, γιατί μέσα από τις άλλες εκλογές, τις γενικότερες, δεν μιλήσαμε για την σας. Καταρχήν, το έκανα, αλλά τώρα που μια και είμαστε και οι δύο, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και το κανάλι για τη δυνατότητα της έκφρασης, την οποία δεν είναι δεδομένη. Και δεν συμβαίνει καθημερινά και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ και εμένα προσωπικά το να κοινωνήσουμε τις απόψεις μας. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς προσωπικά και, όχι, πρέπει να τα λέμε αυτά γιατί δεν είναι δεδομένα, κύριε Τόκα. Έχουμε θέμα με τη δημοκρατία όσον αφορά την λειτουργία του τύπου στην Ελλάδα, των μέσων ενημέρωσης. Ενώ σε τοπικό περιφερειακό. Στον κόσμο που σας ψήφισε. Ναι, και προσωπικά, κόσμο. Τι λέτε. Γιατί σας έδωσε μια. Να πω την άποψή μου, την προσωπική. Παρακαλώ. Τεχνική ανάλυση. Σας έδωσε προσωπικά εσάς, με τους σταυρούς, σας έδωσε μια οριακή επιτυχία, θα έλεγα εγώ, δεδομένων των συνθήκων, δεδομένων των όλων του πλαισίου. Προσωπικά είχατε μια οριακή επιτυχία, σύμφωνα με τη δική μου οπτική, έτσι. Ωραία.
Στον κόσμο λοιπόν που σας σταύρωσε, τι λέτε? Μεγάλο... Διαφωνείτε με το χαρακτηρισμό, διαφωνήστε, όχι, πείτε το. Όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλιο για το τι ήταν αυτό το πράγμα. Χαρακτηρίστε και εσείς την επίδοση, αν θέλετε. Ναι. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ μπήκα για να συμβάλλω σε ένα συλλογικό εγχείρημα. Δεν τα καταφέραμε συλλογικά. Στον νομό όμως. Συλλογικά δεν το συζητάμε. Στον νομό όμως καταγράψαμε ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα. Πέμπτη καλύτερη άνθρωση. Νομίζω εκτός από τη Ροδόπη που ήταν για συγκεκριμένους λόγους και το αποτέλεσμα, ένα από τα καλύτερα μετρημένα στα δάχτυλα του νέου χεριού εκλογικό αποτέλεσμα. Μέσα από μια συλλογική προσπάθεια. Και αυτή η συλλογική προσπάθεια έφερε και την έδρα, γιατί δεν ήταν τίποτα δεδομένο, κύριε Ντόκο. Έτσι. Έφερε και την έδρα και ότι και έτσι πρέπει να δούμε, και από αυτή την άποψη θέλω να ευχαριστήσω τους χιλιάδες πολίτες που και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ειδικά από την πρώτη στη δεύτερη, κρατήθηκαν όρθιοι, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πώς ένιωθαν. Και σας διαβεβαιώνω ότι τα μέλη μας, αλλά και οι φίλοι μας πάνω απ' όλα, από χωριό σε χωριό, γιατί δεν έχουμε παντού οργανωμένες δυνάμεις, αλλά οι φίλοι μας έδωσαν τη μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες και κρατηθήκαμε στο νομό Ιωαννίνων σε αυτή τη θέση, εξασφαλίζοντας την έδρα, και αυτή η έδρα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, και από αυτή την άποψη, σε αυτό το συλλογικό εγχείρημα, εγώ έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου, προσπαθώντας να εκφράσω τον κόσμο της δουλειάς, της αγωνίας και της ανησυχίας. Μπήκα στην κρίση κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί ξέρετε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, κύριε Ντόκα, στηρούμαστε δημοκρατικών δικαιωμάτων. Μας αναγκάζουν να παραιτούμαστε. Παραιτήστε για ένα χρονικό διάστημα, 2-3 μήνες. Ναι, για 2-3 μήνες με κόστους. Ναι. Όχι μόνο σε μένα, και σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Αυτό, ναι, έτσι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά το κάναμε συνειδητά και το έκανα συνειδητά. Και από αυτή την άποψη, ένα μεγάλο ευχαριστώ και όσους με στήριξαν προσωπικά. Και είμαι εδώ, όπως είπα, από σήμερα, από χθες, στην πρώτη του γραμμή του αγώνα. Γιατί εκεί γνώρισα την κοινωνία, τα μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας, στον δρόμο και στους αγώνες. Εκεί θα βρεθούμε, εκεί θα ανταμώνουμε καθημερινά για να υλοποιούνται πολιτικές οι οποίες θα έχουν στο κέντρο της προσοχής του τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Να πω και κάτι ακόμη, ότι εσείς από τις εκλογές της 21ης Μάη μέχρι τις εκλογές προχτές, στις 25 Ιούνιου, ήσασταν στο δημόσιο διάλογο, βρεθήκατε στα μέσα ενημέρωσης, προωθήσατε το πρόγραμμα, την αντιπαράθεση. Όσο όφυλα. Δεν το έκαναν όλοι αυτό στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Γιάννενα και αλλού. Δεν το έκαναν όλοι. Και μπορώ να σας πω και το ξέρω. Εσείς ήσασταν εδώ όμως, παρά το ότι δεν θα εκλεγόσασταν. Ήσασταν εδώ όταν σας καλούσαμε. Και όχι μόνο αυτό, επιδιώκατε, συζητούσατε. Ήμασταν παντού από την πρώτη, λοιπόν, από την πρώτη μέρα παντού, όχι μόνο στο δημόσιο λόγο και στα χωριά. Από τις εκλογές από 21. Ναι, από 21 είναι παντού, από τα χωριά, από τους χώρους δουλειάς παντού. Να τα λέμε αυτά. Ως όφυλα. Όσο όφυλα, γιατί θα τα ξαναπούμε. Και εγώ, γιατί για τη φιλοξενία, και σας ευχαριστώ και προσωπικά. Τώρα, κύριε...